Έχουμε κοντά μας τον οικονομέτρη και αναλυτή, τον κύριο Γιώργο Αδαλή. Καλημέρα, κύριε Αδαλή. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη, και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ για την ανταπόκριση. Φαντάζομαι και εσείς με μακαρονάκι νούμερο 6 η ρύζη Καρολίνα θα είστε, διότι από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το μενού στις Βρυξέλλες χθες το βράδυ, βγάλαμε το μενού σήμερα. Ξέρετε, στις μεγάλες συγκεντρώσεις και συναθρήσεις με επισήμους μας μιλάνε για τα μενού. Χθες το βράδυ που είχε ενδιαφέρον, διότι θα λύναν το θέμα, δεν μας είπαν για το μενού που είχε χαβιάρι, πουρέ κάστανου, σαντιγί κτλ. Καταλάβατε? Και πάπια. Και πάπια. Πάπια Πεκίνου. Ναι. Λοιπόν, τι καταλαβαίνετε εσείς? Εγώ θα σας πω κάτι έτσι. Στη δουλειά μου δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με το εχθές. Διάβασα εντάχει, ας πούμε, για να έχω και εγώ μια ενημέρωση το τι, την ανακοίνωση την οποία κάνατε, αλλά ήταν μια ανακοίνωση την οποία την περιμέναμε πόσο τώρα, 7 μήνες? 8, έχετε δίκιο. Τι είπανε? Είπανε ότι μια μέρα των ημερών οι 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμφωνήσουν. Αυτό είπανε. Τι εννοώ, θα ήταν να τα αναλύσουμε όλα αυτά τα οποία γράφονται στον τύπο? Και είναι σωστά, γιατί από εκεί βγαίνουν να αποκριζευτεί ο τύπος για αυτά. Με συγχωρείτε πολύ, αλλά είναι αστειότητες έτσι. Όταν πηγαίνει πάλι ποτέ πρώτη οικονομία του πλανήτη και τώρα τρίτη Ευρωπαϊκή Ένωση, σχεδόν 17-3 ΑΕΠ, και συνεδριάζουν οι 27 ηγέτες για να αντιμετωπίσουν ένα παγκόσμιο φαινόμενο, καταρχάς ξεκινάνε από λάθος βάση. Δεν πάνε να συνεδριάσουν για να αντιμετωπίσουν ένα παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά συνεδριάσουν για να αντιμετωπίσουν κάτι το οποίο οι ίδιοι δημιούργησαν. Και συμπεριφέρονται, βγάζουν την ώρα τους απ' έξω και λέει εμείς να κάνουμε το παν για τα νοικοκυριά, για τις επιχειρήσεις. Μα έχετε κάνει ήδη το παν για να καταστρέψετε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Όσο μιλάτε μου στέλνει ένα μήνυμα, με συγχωρείτε, αλλά σήμερα είναι και Παρασκευή. Και να το διασκεδάζουμε και λίγο τη φτώχεια, την πείνα και το κρύο. Μου στέλνει ένα εκπληκτικό μήνυμα ο φίλος μου Αργύρης. Λέει, ξέρετε, λέει, κύριε Αδαλή, σας ακούει. Δεν τα λέτε, λέει, καλά. Με την πάπια Πεκίνου και το χαβιάρι χθες πήραν μία απόφαση. Εφάρμοσαν την εξής πολιτική. Στα βάθη του χειμώνα έμαθα πως τελικά μέσα μου υπήρχε ένα κατανίκητο καλοκαίρι. Αλμπέρ Καμί. Αυτό εφαρμόζουν, λέει. Δεν διαφορώ καθόλου. Όπως και μάλιστα σας άκουσα στο εισαγωγικό σας σημείωμα, που ένα σχόλιο ένας ακροατή, ο οποίος είπε ότι τα οικονομικά είναι απλά, αλλά δυστυχώς μάλλον δεν τα άμαθα στο σχολείο ή δεν κάναν κοπάνες και δεν πήγαιναν αυτοί που συναντιόνται, πρωθυπουργοί, υπουργοί ενέργειας κτλ. Στο σχολείο πρέπει να πήραν το πτυχίο με λάδια. Διότι έχει δίκιο ο ακροατής σας ότι τα οικονομικά είναι απλά. Οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την οικονομία και κυρίως οι θεμελιώδεις αξίες που διέπουν τις οικονομικές προβλέψεις είναι πάρα πολύ απλές. Αλλά εδώ αυτά τα οποία βλέπουμε πάνε να μας τρελάνουν. Δηλαδή προσπαθούν να εγκαθιδρύσουν και να εφαρμόσουν μια νέα κανονικότητα στις αγορές, η οποία είναι λες και εφαρμόζεις την οικονομία σε έναν άλλο πλανήτη όπου ισχύουν άλλοι νόμοι της φυσικής. Έτσι. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς, εμένα αυτό που με ανησυχεί, ξέρετε ποιο, κύριε Σαχίνη, είναι ότι τα συζητάμε αυτά. Αυτό με ανησυχεί. Ότι αυτές τις αρλούμπες που κάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταφέρονται δια των δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα 27 κράτη-μέλη, όπως και εμείς εδώ στην Ελλάδα, καθόμαστε και τις συζητάμε στα κανάλια. Και δεν βγάζει ένα χριστιανό, έναν άνθρωπο να του πει μέσα από την αγορά, μέσα από τον πυρήνα τη αγορά, να του πει, ειδικά εκεί στα κανάλια που γίνεται το έλα και να δει από τον βομβαρδισμό με τι αρλούμπε, να του πει ότι αυτά που λέτε, κύριε, πολύ απλά δεν γίνονται. Και γι' αυτό πήγαν και συναντηθήκαν οι 27 και δεν αποφάσισαν επί τη ουσία τίποτα σοβαρό για την αντιμετώπιση. Εκτός από ένα πράγμα το οποίο είδα, το οποίο συμφωνεί, όχι μόνο εγώ, όλη η αγορά σε όλο τον πλανήτη συμφωνεί. Αλλά δεν συζήτησαν τίποτα σοβαρό. Γιατί δεν μπορούν να συζητήσουν τίποτα σοβαρό. Πρώτον, γιατί δεν γνωρίζουν. Είναι χαρτογιακάδες οι οποίοι με το σίδερο, πώς σιδέρωνε η μάνα μας τα ρούχα και τα έκανε κολαριστά, έτσι έχουν βγει κολαριστοί από τα πανεπιστήμια, έχουν αποκτήσει μια, ας το πούμε, πακεταρισμένη γνώση, μια στήρα γνώση, η οποία δεν έχει κανένα αντίκτυπο ή καμία, ας πούμε, ωφέλεια στις αγορές, γι' αυτό και είναι εκεί και δεν είναι μέσα στις αγορές. Ποιος από τις αγορές θα προσλάβει αυτούς που είναι γύρω-γύρω στα κέντρα λήψης αποφάσεων ή σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Κανένας.
Κανένας, κύριε Σαχίνη. Γιατί αυτός ο οποίος θα κάτσει να δουλέψει εκεί και θα συμφωνήσει να πάρει 4.000 ευρώ το μήνα, δεν έχει καμία σχέση με τον άλλο που είναι στις αγορές, που παίρνει για συμβουλευτικές υπηρεσίες 4 ωρών 25.000 δολάρια το μήνα. Τι να παρακάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χαζός είναι, θα πάει απ' έξω. Μαζέψαν λοιπόν, καταφέραν και μαζέψαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την πλέπα. Και συγγνώμη που σας τα λέω έτσι χοντρά αλλά, και πεζοδρομιακά, αλλά έτσι είναι. Τι να πάνε να συζητήσουν, να συζητήσουν για πράγματα που δεν ξέρουν, κύριε Σαχίνη. Εντάξει, άμα τους κάνουν τη δουλειά, βέβαια την πλέμπα μετά την προσλαμβάνουν άμα απέλθει από τις Βρυξέλλες. Τη δουλειά την κάνουν τα έτοιμα Excel τα οποία τους έρχονται. Α, τόσο καλά. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε από πού τους έρχονται. Αυτό είναι ένα δημοσιογραφικό θέμα. Ωραίο συμπλήρωμα αυτό. Κοιτάξτε. Από πού έρχονται τα Excelάκια εκεί πέρα. Και αν γνωρίζουν την αποτύπωση των εσωτερικών τύπων που εφαρμόζουν αυτά τα Excelάκια. Κοιτάξτε, θα δούμε σήμερα τι στην πραγματικότητα συμβαίνει στην ενέργεια. Όμως, διαβάζοντας έτσι αυτό το κείμενο που ψάχνεις να βρεις τελικά, που συμφώνησαν διαφωνώντας και συμφωνώντας, διαβάζω εδώ. Κοινές προμήθειες φυσικού αερίου για την αναπλήρωση των αποθυμάτων και τη διασφάλιση ασφάλειας του εφοδιασμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σε τι τιμή, αυτό... δεν μας το λέει βέβαια, μας λέει ότι θα αναπληρώσουν. Είναι ένα σημείο. Πριν πάμε στα άλλα, γιατί νομίζω ότι πρέπει να τα σχολιάσουμε να καταλάβει και ο κόσμος τι συζητάνε αυτοί που τρώνε τις πάπιες και τα φουαγκρά και όλο αυτό το μενού, το πανάκριβο το οποίο το πληρώσαμε πάλι εμείς χτες οι Ευρωπαίοι. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο δεν χρειάζεται και πολλή συζήτηση. Έπρεπε ήδη να το είχαν αποφασίσει. Δηλαδή, δεν είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, δεν είμαστε κάποιοι οι οποίοι πρέπει να λειτουργήσουμε επιτέλους ως ομάδα σε ό,τι αφορά τις προμήθειες. Αμέλλαντε όμως που η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια από την καταστατική της συνθήκη όπως αυτή έχει τροποποιηθεί τις τελευταίες καταστατικές συνθήκες και τις αλλαγές, το απαγορεύει αυτό. Το θεωρεί καρτέλ. Ναι, καρτέλ το θεωρεί αυτό το πράγμα. Και επειδή γνωρίζουν εκεί μέσα ότι οι εταιρείες που εμπλέκονται έχει ένα προβληματάκι για να κάνει κοινές προμήθειες. Οι εταιρείες είναι ιδιωτικές. Προσωρινά μέτρα που επηρεάζουν την τιμή αγοράς του φυσικού αερίου. Δηλαδή... προμήθειες λέω. Δηλαδή πώς θα κάνεις κοινή προμήθεια φυσικού αερίου όταν τη συντριπτική πλειοψηφία των εταιριών είναι ιδιωτικές και εσύ ως Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύεται διαροπάλου να επέμβεις σε ιδιωτικές εταιρείες. Το είπατε αυτό, σαφές. Προσέξτε, υπάρχει μια μαγική λέξη αν δείτε στην ανακοίνωση, η οποία είναι πρώτη-πρώτη όταν μιλάει για κοινή προσπάθεια φυσικού αερίου, προμήθεια φυσικού αερίου. Λέει εθελοντική. Μάλιστα, εθελοντική. Με προλάβατε. Αναλύστε το. Εκεί είναι η όλη η μαγεία. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ως μέτρο είναι το μοναδικό από τα οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Αλλά δεν μπορούν να το κάνουν. Επί της ουσίας δεν μπορούν να το κάνουν. Προσωρινά μέτρα που επηρεάζουν την τιμή αγοράς του φυσικού αερίου. Δηλαδή. Τι εννοώ με προσωρινά μέτρα, για ρωτήστε τους. Έλαντε, αυτό προσπαθώ να καταλάβω κι εγώ. Όλη η αγορά προσπαθεί να καταλάβει. Διακανονισμοί αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών σε περίπτωση διακοπής του εφοδιασμού με φυσικό αέριο. Αυτό θα μπορούσε να ξέρετε πώς μεταφράζεται στην αγορά. Από ένα μαντήλι σε όλους τους πολίτες για να κλαίμε. Μάλιστα. Δωρεάν μαντήλι. Αυτή είναι η μετάφραση. Δεν υπάρχει τίποτα καμία σοβαρότητα σε αυτό το πράγμα. Αυτά να σας πω κάτι, δεν είναι μέτρα. Αυτά είναι ευχές. Σας το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα. Υπάρχει μέτρο, με συγχωρείτε. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Αυτό είναι προσευχή. Αυτό θα μπορούσε κάλλιστα, ας πούμε, να βγει από ένα κομμάτι της Καινής Διαθήκης ή να βγει από μια προσευχή της Κυριακάτικης. Ενορίας που πάμε όλοι και οι χριστιανοί και ακούμε. Προσευχές είναι αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν είναι. Μας πούμε πώς θα γίνει. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Αντώνης Ογκούλιας. Καλημέρα, λέει. Μια είδηση που δεν πολυπαίχτηκε αφορά τον Μπαρμάρ, δηλαδή τη συμφωνία για δημιουργία αγωγού ενέργειας μεταξύ Πορτογαλίας, Ισπανίας, Γαλλίας πριν τη χθεσινή σύνοδο. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Και, λέω εγώ. Και. Από πού θα φορτίζει αέριο αυτός ο αγωγός. Έλατε. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτές οι χώρες δεν παράγουν, δεν έχουν κοιτάσματα φυσικού αερίου. Από πού? Αυτό είναι ένα θέμα που ίσως σήμερα θα έπρεπε να το συζητήσουμε. Ποια είναι τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντικατάσταση των ποσοτήτων που χάνονται
από την Ρωσία και την αντικατάσταση με κάτι άλλο. Γιατί ο κόσμος νομίζει ότι η αντικατάσταση θα γίνει από την Αμερική. Η Αμερική δεν μπορεί να μας βοηθήσει στην παρούσα φάση σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Λοιπόν, αυτό πρέπει να συζητήσουμε. Αλλά για να κλείσουμε αυτό με τα μέτρα. Εγώ βλέπω και διαβάζω καμιά δεκαριά μέτρα, ας πούμε, τα οποία στείλανε ως ανακοίνωση και μερικά, εκτός ότι είναι προβληματικά, μας τρομάζουν κιόλας. Δηλαδή, εκτός αυτό που είπατε για το προσωρινό πλαίσιο, για τον περιορισμό της τιμής του φυσικού αερίου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με ανάλυση κόστους και ωφέλους, μάλιστα. Πώς θα περιορίσουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης την τιμή του φυσικού αερίου, δηλαδή, τι εννοούν, δηλαδή, τι ακριβώς θα κάνουν. Θα αποτρέψουμε, λέει, την αύξηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, μάλιστα. Δηλαδή, τι θα πούνε μας, θα παίρνουν τηλέφωνο και θα λένε τι θερμοκρασία έχετε στην Κρήτη τώρα. Α, έχετε 25 βαθμούς. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Τι θερμοκρασία όμως έχει την ίδια μέρα στη Φλόρινα. Α, έχετε 5 βαθμούς. Εσείς δεν πρέπει να καταναλώνετε πολύ. 4-5 ώρες τη μέρα σήμερα, μην καταναλώνετε. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, θα βάλουμε κόφτες στους Λέβητες. Τι θα κάνουν δηλαδή, πώς θα το κάνουν αυτό το πράγμα. Πού ξέρουν το κάθε σπίτι τι ανάγκες έχει, άμα έχει έναν ή δύο αρρώστους, άμα έχει κάποιον που χρησιμοποιεί, ας πούμε, που είναι σε μια κατάσταση η οποία θέλει ιατρική. Πώς θα το κάνουν για όλους αυτό, τι είναι η ηλεκτρική ενέργεια, για να καταλάβω δηλαδή. Και πηγαίνετε και σε επιχειρήσεις που γίνεται ακόμη πιο δύσκολο το puzzle, έτσι. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Εκεί να δείτε, υπάρχει ένα πλέγμα, κύριε Σαχίνη, το οποίο, επειδή η ενέργεια δεν είναι μόνο το ηλεκτρικό ρεύμα ή η θέρμανση, γιατί η ενέργεια είναι και τα καύσιμα. Για τα καύσιμα δεν συζητάνε τίποτα. Δεν συζητήσανε τίποτα. Κάποτε σας είχα πει ότι, ξέρετε, η λύση σε αυτά τα πράγματα δεν είναι να πηγαίνεις να συνεδριάζεις, να τρως τις πάπιες και τα φουαγκρά και να βγάζεις μετά φετβάδες ή, εν πάση περιπτώσει, να κάνεις προσευχές για να λες ότι προσεύχομαι να συμβεί αυτό. Και δεν λένε πώς θα το κάνουν. Η λύση είναι ότι για να κάτσεις και να συμπεριφέρεσαι σαν λόρδος και κονιόρδος της αγοράς ενέργειας και να το παίζεις αφιψηλού, διότι έχεις λύσει το οικονομικό σου πρόβλημα. Η λύση είναι να πας και να λύσεις το πρόβλημα από τη ρίζα του. Και η ρίζα του προβλήματος είναι όχι στην καμπύλη της κατανάλωσης, πάνε και την πειράσουν. Δηλαδή προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα μεταφέροντας στους καταναλωτές την αίσθηση της ευθύνης. Δηλαδή ότι εμείς ευθυνόμαστε. Α, εσείς καταναλώνετε πολύ φυσικό αέριο, εσείς καταναλώνετε πολύ πετρέλαιο, εσείς καταναλώνετε πολλά καύσιμα, εσείς φταίτε. Καλά, πάθετε. Αυτό μας λένε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχετε καταλάβει. Λένε ότι θα μειώσουμε τις ανάγκες σας. Πώς? Απαγορεύοντάς σας να χρησιμοποιείτε τόσο πολύ από αυτά τα υλικά ή από αυτά τα προϊόντα ή το ηλεκτρικό ρεύμα. Η λύση, συγγνώμη, και η λύση είναι αυτή, είναι να πας στην καρδιά του προβλήματος και να πεις το εξής απλό. Γι' αυτό επανέρχομαι στο πρώτο σας σχόλιο που κάνετε στο εισαγωγικό σας. Το εξής απλό. Έχω πρόβλημα με τις τιμές. Έχω ανεπάρκεια. Μπήκα σε ενεργειακή ανασφάλεια και αυτή τη στιγμή κινδυνεύει το χειμώνα να πεθάνει ο κόσμος από το κρύο. Τι θα κάνω? Θα αυξήσω την παραγωγή. Χάνεται αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο κομμάτι από πετρέλαιο, φυσικό αέριο αλλά και άλλα προϊόντα τα οποία επί δεκαετίες ήταν μέσα στην αγορά και αυτά ήταν που μείωναν, τραβούσαν τις τιμές προς τα κάτω, δηλαδή τα ρωσικά ενεργειακά προϊόντα. Εγώ δεν θα κάτσω τώρα αυτή τη στιγμή να συζητήσω αν ήταν σωστό ή λάθος. Έγινε αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που έγινε, έχεις αντιληφθεί ότι πρέπει να βρεις έναν τρόπο να αντικαταστήσεις αυτά τα προϊόντα με ίσες ποσότητες από κάποιους άλλους. Ποιοι είναι αυτοί? Δεν υπάρχουν. Το ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν στην παρούσα φάση και αυτά που λένε ότι σε ένα-δύο χρόνια θα βρουν είναι αηδίες, ανοησίες. Δεν θα βρεθούν. Η λύση όμως παραμένει μία και μοναδική. Να πας στην καμπύλη της προσφοράς και να πεις παρατά όλες αυτές τις αηδίες και αυξάνω την δικιά μου παραγωγή. Πού είναι το πρόβλημα στο πετρέλαιο? Να δώσεις άδειες fracking τώρα, εδώ και τώρα, την αυξήσεις την παραγωγή. Γιατί δεν το κάνεις? Γιατί δεν επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος το κάνει και το αποφάσισε προχτές, κύριε Σαχίνη, για νέες άδειες φράκι? Η Μεγάλη Βρετανία, η οποία έφυγε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικό αέριο, το ίδιο. Τι κάθεστε και κοιτάτε τα κοιτάσματα της Κρήτης σε εσάς ή τα κοιτάσματα άλλων χωρών σε φυσικό αέριο? Γιατί δεν τα εξορίζετε? Ποιος σας εμποδίζει, ο Ερντογάν? Την υπερδύναμη αυτή με τις πυρηνικές δυνάμεις, με τους κολοσσούς, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία,
σας εμποδίζει ο Ερντογάν, τον Ερντογάν εσείς τον βάζατε και τον βάζετε για να κάνει αυτά τα πράγματα. Δεν ήρθε η ώρα να παρατήσετε τις μπούρδες. Το πρόβλημα λέει, τι θέλετε, θέλετε μειωμένες τιμές, μάλιστα. Αυξήστε τα κοιτάσματα. Τόσο και απλά. Τι πάει να πει δηλαδή τώρα, κοροϊδεύουμε τον κόσμο, ότι εσύ μην ανοίγεις το ρεύμα, μην το χρησιμοποιείς πολύ, μην πατάς το φως, μην πατάς το air condition. Έτσι θα λύσεις το πρόβλημα. Αυτά ξέρετε που τα κάνουν στις υποσαχάριες δημοκρατίες. Οι εναλλακτικές που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, αν πούμε ότι δεν αυξάνει τα κοιτάσματα, είναι ποιες? Δεν υπάρχει άλλη. Απλά τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Όταν θες φτηνό προϊόν, πρέπει να αυξήσεις την παραγωγή αυτού του προϊόντος. Όταν τη μειώνεις ή βάζεις περιορισμούς και στις υφιστάμενες, εδώ βάζουν, κύριε Σαχίνη, για να το πάμε το θέμα πιο μακριά, εδώ βάζουν περιορισμούς στις υφιστάμενες. Πόσες γεωτρήσεις είναι αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη διάθεση? Τι λέτε τώρα? Το ίδιο κάνει και η Αμερική. Αν δείτε η διοίκηση Biden χωρίς να το λέει, επί της ουσίας τι κάνει? Βάζει τόσους πολλούς περιορισμούς και άλλες φορές άμεσα, αλλά πολλές φορές και έμεσα. Όταν οι ίδιες οι τράπεζες σε Αμερική και Ευρωπαϊκή Ένωση επί της ουσίας δεν χρηματοδοτούν νέες εξερευνήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, και όχι απλά δεν τις χρηματοδοτούν, αλλά τις τιμωρούν κιόλας. Και όταν υπάρχουν και άλλα μέτρα τιμωρητικά, όπως αυτούμε, ξέρω εγώ, τα πέναλτι τα οποία γίνονται αναλόγως μια χώρα ή μια εταιρεία, το κατά πόσο άνθρακα, πώς το λένε, εκλείει το περιβάλλον. Δεν καταλαβαίνετε ότι οι αγορές αντιδρούν σε αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε, πριν πούμε πώς έχουν τα ενεργειακά αυτή τη στιγμή και τι εκτιμήσεις κάνετε, θέλω να ακούσετε δύο παρεμβάσεις. Μία έρχεται από τη βροχερή Χάγη. Από τον φίλο ακροατή τον Γιώργο, τον Χαλάφτρη, ο οποίος μας λέει τα εξής. Περίμενα να έχετε σήμερα τον κύριο Αδαλή, λέει, μετά την Γενή Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύο σύντομα ερωτήματα. Πρώτον, γιατί είναι ο Ολλανδικός δείκτης TTF μέχρι σήμερα η βάση υπολογισμού της τιμής του φυσικού αερίου? Υπάρχουν ιστορικοί λόγοι. Και δεύτερον, γιατί η νορβηγική κορώνα είναι μόνο 10:1 με το ευρώ, ενώ το φυσικό αέριο είναι πολλαπλάσιας αξίας σε σχέση με πέρυσι? Δεν το άκουσα αυτό όμως σε κανένα... Γιατί η νορβηγική κορώνα είναι μόνο 10:1 με το ευρώ, ενώ το φυσικό αέριο είναι πολλαπλάσιας αξίας σε σχέση με πέρυσι, το 8 που το πετρέλαιο είχε πάει σχεδόν $150 το βαρέλι, η αξία της ήταν 7,5:1. Ρωτάω γιατί με υψηλές τιμές φυσικού αερίου το ρωσικό ρούβλι έχει από τις καλύτερες επιδόσεις φέτος. Δεν βλέπω αναλογικά το ίδιο με την νορβηγική αυτό κορώνα. Αυτό ήταν η ευκολότερη πρόβλεψη που έκανα για το ρούβλι στις αρχές Μαρτίου, 1-2 Μαρτίου, όταν εκτοξευόταν, όταν έπεφτε μάλλον έτσι, δηλαδή έναντι του δολαρίου, από τα 82 ρούβλια το δολάριο που ήταν 24 Φεβρουαρίου, στις 7 Μαρτίου πήγε, σας τα λέω απ' έξω, όλα αυτά είναι τα νούμερα, στις 7 Μαρτίου πήγε στα 137 ρούβλια, έχει μια τρομερή πτώση, και σε αυτό το σημείο εγώ είπα ότι αυτό είναι μια λανθάνουσα στιγμή, θα δείτε ότι μόλις η αγορά καταλάβει τι γίνεται, το ρούβλι θα ξεσκίσει, θα γίνει πολύ δυνατό. Και όντως, σήμερα που μιλάμε είναι στα 58 ρούβλια το δολάριο, δηλαδή έγινε πολύ καλύτερο, πιο ισχυρότερο σε σχέση ήταν πιο πριν. Και αυτό συνέβη διότι όλος ο σχεδιασμός των κυρώσεων ήταν λάθος, και σε timing και στο χρόνο δηλαδή που επευλήθησαν, αλλά και στο είδος των κυρώσεων που επευλήθησαν, και τι κατάφεραν με τις κυρώσεις να κάνουν το καλύτερο αναπτυσσόμενο νόμισμα σε όλο τον πλανήτη σήμερα, το ρούβλι. Η νορβηγική κορώνα, έχετε μια εξήγηση γιατί? Θα σας πω για την νορβηγική κορώνα. Πρόσεχτε, γιατί ρωτάει για τον Ολλανδικό TTF. Ναι, ναι. Αυτό το πράγμα. Καταρχάς. Είναι ιστορική η λόγη που είναι η βάση υπολογισμού της τιμής του φυσικού αερίου, αυτό ρωτά. Τους έκατσε έτσι, τους έτυχε έτσι. Δηλαδή για να πούμε, δείκτες, benchmark τα λέμε στις αγορές. Δείκτες, ας το πούμε έτσι, δεν είναι μόνο TTF. Και η Γερμανία έχουν και εμείς μπορούμε να έχουμε κάποιον. Αλλά κάποιος πρέπει να είναι ο αντιπροσωπευτικός, έτσι. Προσέξτε όμως τώρα τι προβλήματα υπάρχουν. Ο Ολλανδικός TTF είναι μεν ο κορυφαίος ευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς, αλλά οι όγκοι οι οποίοι διαπραγματεύονται εκεί, προσέξτε στην Ολλανδία, αντιπροσωπεύουν 14 φορές περισσότερο, 14 φορές περισσότερο την ποσότητα φυσικού αερίου που χρησιμοποιεί η Ολλανδία για οικιακούς σκοπούς. Άρα εδώ αυτός δεν ήταν και τόσο καλή περίπτωση για να τον πάρουν και να τον κάνουν ευρωπαϊκό δείκτη, γιατί μετά ξέφυγε η δουλειά. Και εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με συναλλαγές που αφορούν Ευρωπαίους από ένα σημείο και μετά. Αλλά εκεί συναλλάσσονται όποιος προλάβει. Άρα τι ευρωπαϊκό δείκτη? Δεν είναι ο Natgas ή ο Henry Hub που λέμε στην Αμερική, ο οποίος αφορά την Αμερική. Εδώ εμπλέκονται πάρα πολύ. Σε ό,τι αφορά
Το Tight Transfer Facility, αυτό θα πει TTF, δηλαδή, που διαχειρίζεται η Gas Uni, ο διαχειριστής του συστήματος κάνει παραδόσεις ισόποσα. Η περίοδος παράδοσης ξεκινά από τις 6 ώρα το πρωί της πρώτης μέρας του μήνα και τελειώνει στις 6 ώρα το πρωί της πρώτης μέρας του επόμενου μήνα. Εδώ λοιπόν όμως, οι τιμές που εμφανίζονται τόσο εξωχρηματιστριακά όσο και στα συμβόλαια, στα CFD, εδώ πρέπει να κάτσουμε και να δούμε. Είναι πράγματα αυτά τα οποία αφορούν την ευρωπαϊκή οικονομία ή τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τους εμπόρους, ας το πούμε έτσι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή είναι κάτι άλλο τώρα εδώ πέρα. Γι' αυτό αποτυχάνει ο TTF πρώτον. Δεύτερον, όπως σωστά σας έχει πει ο κύριος Μπασιάς, ο δείκτης αυτός, ο οποίος αποτιμάται σε ευρώ ανά μεγαβατόρα, είναι λάθος. Ναι, ναι, σωστά το λέτε. Σωστά το λέτε. Εγώ συμφωνώ. Διότι καταρχάς, όταν αποτιμάς αυτό το δείκτη, είναι σίγουρο ότι θα έχεις ένα νούμερο το οποίο θα είναι μεγάλο, με αποτέλεσμα να προκαλεί τη σπέκουλα, τους κερδοσκόπους. Και δεύτερον, είναι ηλίου φαϊνότερο ότι η μεγαβατόρα δεν μπορεί να αφορά το φυσικό αέριο. Διότι το φυσικό αέριο δεν είναι μόνο ρεύμα. Γιατί το μετράμε σε μεγαβατόρες και δεν το μετράμε σε βρετανικές θερμικές μονάδες, σε MBTU δηλαδή. Να γλιτώσουμε και από τους κερδοσκόπους και να ρίξουμε την τιμή σαν αποτύπωση δηλαδή και να δώσουμε ένα πιο δίκαιο ορισμό του τι είναι αυτό το πράγμα που εμπορευόμαστε. Λέει εδώ ο φίλος ο Αντώνης ότι έχω την εντύπωση πως υπάρχουν συμφωνίες σταθερών ισοτιμιών σε σχέση με την Νορβηγία, το ευρώ και το δολάριο λόγω του ενιαίου οικονομικού χώρου. Αυτό είναι στην ουσία. Αυτό συμβαίνει. Οι συμφωνίες που υπάρχουν και βλέπουμε εμείς στην αγορά, ας πούμε, είναι ότι επιτρέπουμε την Νορβηγία να κάνει τον μάγκα της Ευρώπης και τον οικολόγο της Ευρώπης. Είχατε ρωτήσει και τις προάλλες στην τηλεόραση. Και να σας πω κάτι, δηλαδή εδώ που φτάσαμε, κάποιοι πρέπει να βγάλουν από μέσα τους τις πολιτικές αγγυλώσεις. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, σήμερα που να έχουμε οικονομικό πρόβλημα οξύτατο και να βαδίζουμε τη μία κρίση μετά την άλλη και εμείς θα συζητάμε για οικονομική θεώρηση. Δηλαδή κάποιοι τώρα, να σας συμπεριφέρετε, δηλαδή βλέπω κάποιους αριστερούς και γράφουν σχόλια και στη δικιά σας σελίδα κτλ. Αυτοί είναι δίθεν αριστεροί, γιατί ονειρεύονται ένα πρότυπο της Νορβηγίας. Ξέρετε κύριε Σαχίνη, ποιος είναι ο ηγέτης της Νορβηγίας? Δεν είναι ο πρωθυπουργός. Έχει μονάρχη η χώρα, το ξέρετε? Βεβαίως. Ο οποίος ποιος είναι? Ο Χάραλ. Μάλιστα. Απευθύνομαι όχι σε εσάς τώρα, στους αριστερούς, οι οποίοι πρέπει να ανοίξουν κάνα βιβλίο, τους δίθεν αριστερούς, γιατί εγώ με την αριστερά, ξέρετε, έχω μια οικογενειακή, έστω που με παράδοση και σχέση. Ο Χάραλ από ποιον οίκο είναι? Ξέρει κανένας? Από ποια βασιλική οικογένεια προέρχεται ο Χάραλ? Για πείτε. Από το οίκο Γκλίξμπουργκ. Ωραία. Θα πρέπει να προσέχουν δηλαδή οι αριστεροί ποιους υιοθετούν ως πρότυπα, διότι δεν μπορούν άλλα να λένε για τη βασιλεία στην Ελλάδα και τον Νίκο Γλίξπουρ, και ειδικά για τον Νίκο Γλίξπουρ, και άλλα να λένε για την Νορβηγία που είναι ένας από τον Νίκο Γλίξπουρ. Αυτό ως απάντηση στο πολιτικό. Δεύτερον, η Νορβηγία των 5,5 εκατομμυρίων, 5.400 είναι με την τελευταία απογραφή κατοίκων, πώς έγινε η πιο πλούσια χώρα με το μεγαλύτερο ΑΕΠ? Με το ισχυρότερο φάντη υδρογόνων ανθράκων. Ναι, γιατί να σας πω κάτι, εγώ θα επιμείνω σε αυτά. Διότι βλέπω ότι σερβίρουν πάρα πολύ σανό και fake news στα κομματικά τους ακροατήρια. Και είναι σαν να βάζουν στο blender, στο mixer, στο μυαλό των ψηφοφόρων. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Το ότι έχει το δεύτερο κατακεφαλήν ΑΕΠ η Νορβηγία σήμερα, πώς έγινε? Ξαφνικά έτσι ήταν πάντα? Δηλαδή, εντάξει, ξέρουμε ότι η Νορβηγία είναι πλούσια, έχει πλουτοπαραγωγικές πηγές. Έχει τα αλλιεύματα, ναι, αλλά έτσι ήταν πάντα? Ποτέ εξοξεύτηκε? Δεν εκτοξεύτηκε μετά, όταν ανέλαβε ο Στόλτεμπεργκ, όταν ανέλαβε την Νορβηγία και όταν με την αρχή ενέργειας επέβαλε κάποιους πρωτοποριακούς κανόνες της διαχείρισης, τις οποίες όλους τους ζηλεύουμε. Αλλά για σταθείτε όμως. Όταν αυτοί που λένε ότι το 97-98% της παραγωγής της Νορβηγίας ηλεκτρικό ρεύμα γίνεται από υδροελεκτρικά εργοστάσια, το ξέρουν ότι η αντιπολίτευση σήμερα είναι αιτία, γιατί κάποια στελέχη της κρατούν το μοναδικό υδροελεκτρικό εργοστάσιο στη Μεσοχώρα κλειστό, το υδροελεκτρικό,
Το ξέρουν αυτό ή πρέπει να δώσουμε στοιχεία και να επιμείνουμε εκεί πέρα, μπας και σοβαρευτεί και η κυβέρνηση αλλά και η αντιπολίτευση η οποία το παίζει άμερη των ευθυνών. Εσείς ξέρετε ότι ο Bill Gates που είναι από τους πιο φανατικούς διαδικτυακά για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει εταιρεία για παραγωγή πυρηνικής ενέργειας στην Terra Power. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Και όχι μόνο αυτή, είναι και σε άλλες εταιρείες που δεν είναι... αρκετά ορατό. Κύριε Δαλή, μου λέει εδώ πολλοί κόσμος βροχή τα μηνύματα. Να συμπληρώσω όμως που βεβαίως. Γιατί το διάλειμμα είχαμε κάτι για την Νορβηγία. Βεβαίως, να το συμπληρώσω. Ξεχάσουμε πάλι. Εγώ συμφωνώ να υιοθετήσουμε το μοντέλο της Νορβηγίας. Και επανέρχομαι σε αυτούς οι οποίοι ασκούν δρυμία κριτική χωρίς να γνωρίζουν τι εστί η οικονομία της Νορβηγίας. Εγώ συμφωνώ, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Γιατί και εγώ θέλω να είμαι ως Έλληνας ένα πρότυπο όπως η νορβηγική ανάπτυξη διαμέσου της βιομηχανίας πετρελαίου και να μπορώ μετά να το παίζω οικολόγος μέσα στην πατρίδα μου για μας, αλλά ο μεγαλύτερος παραγωγός και εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο. Και εγώ θέλω να το παίζω. Δυστυχώς δεν μου επιτρέπεται από ποιους, από το νορβηγικό φαντ αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι πανίσχυρο, για να σας τα εξηγήσω εν ολίγης, για να σταματήσει αυτή η σπέκουλα με την Νορβηγία. Τα έσοδα από τις εξαγωγές από πετρέλαιο και φυσικό αέριο αποτελούν σήμερα που μιλάμε το 20% του ΑΕΠ της Νορβηγίας. Δηλαδή η Νορβηγία, αν ήταν από την κάτω πλευρά του, από το άλλο ημισφαίριο, θα ήταν χώρα του ΟΠΕΚ τώρα. Καταλαβαίνετε τι λέμε. 20% του ΑΕΠ της είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο και ο τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγέας φυσικού αερίου στον κόσμο. Όταν ίδρυσαν το κρατικό επενδυτικό ταμείο, αυτό το Government Pension Fund, το Global Government Pension Fund, το οποίο το χρηματοδοτούν με αυτά τα έσοδα και τους συμπεριλαμβανομένων και των φόρων, των μερισμάτων, τα πάντα πηγαίνουν εκεί, των εσόδων από τις πωλήσεις, από τα τέλη αδειοδότησης που χρησιμοποιούν. Και εγώ θέλω να έχω μια τέτοια εταιρεία, η οποία, ξέρετε κάτι κύριε Σαχίνη, να μας πούν αυτοί από το 1980 μέχρι και τώρα, το 2020-2021 που έχω στοιχείο, οι νορβηγικές εταιρείες πόσα πηγάδια άνοιξαν σε περιοχές ιδιαίτερου κάλωσης, σε θάλασσες, ξέρουν να μας πούν, ειδικά στη Βόρεια Θάλασσα, ξέρουν να μας πούν. Είναι 5.485 πετρελαιοπηγές. Το καταλαβαίνετε το νούμερο, αυτοί που επέρονται για την Νορβηγία, την καθαρή, την πράσινη κτλ. Που ναι, είναι πράσινη για τη χώρα της, αλλά με τα 5.500 πηγάδια, γιατί δεν μας λένε. Εμείς δεν είπαμε εδώ στην Ελλάδα να ανοίξουμε 5.500 πηγάδια. Εδώ δυο πάμε να ανοίξουμε στην Κρήτη και έχουν πέσει η Νορβηγία μας φάνε. Τι να συζητήσουμε τώρα, δηλαδή τι να πούμε για την ιστορία ας πούμε της Statoil, πώς επεκτάθηκε αυτή, γιατί μιλάνε μόνο ότι το 97-98-99% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται μόνο από υδροελεκτρικούς σταθμούς. Μπορεί μια χώρα η οποία δεν έχει ποτάμια ας πούμε να το κάνει αυτό? Όχι. Άρα τι σοϊ πρότυπο ανάπτυξη λέει. Αυτοί όμως για την πάρτη τους κρατάνε την πράσινη ενέργεια. Κρατάνε το ότι έχουν ας πούμε μια τεράστια εξαγωγή ψαριών, άρα έχουν άλλα έσοδα από εκεί πέρα. Κρατάνε ως δεδομένο ότι είναι όντως μια πράσινη κοινωνία, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή πόσο πράσινη είναι με 5.500 πετρελαιοπηγές, κύριε Σαχίνη, πείτε μου. Πηγάδια γενικώς και φυσικό αέριο. Πείτε μου. Το ξέρουν ότι το φαν της Νορβηγίας έχει ξεπεράσει σήμερα σε διαχείριση συνολικά το 1-3 ευρώ. 1-3 ευρώ διαχειρίζεται και επενδύει παντού σε όλο τον κόσμο. Γιατί δεν με το κάνει η Ελλάδα? Εγώ συμφωνώ με το πρότυπο της Νορβηγίας, αρκεί να μιλάμε αηδίες και την μισή αλήθεια στον κόσμο. Που ξαφνικά η Νορβηγία έγινε πράσινη και απέκτησε χρήμα, έγινε μια από τις κορυφαίες χώρες, τις πρώτες στον πλανήτη σε κατακεφαλήν ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Από πού? Και βάλανε και τον πρώην πρωθυπουργό της, αρχηγό του ΝΑΤΟ, επειδή η Νορβηγία από 0 δαπάνες αμυντικές έγινε νούμερο 1. Έχει και 52 F-35. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, έχω πάρα πολύ κόσμο εδώ που μου στέλνει το εξής. Και όλα αυτά, ενώ στο εσωτερικό μας, λέει η κυρία Δαλή, γίνεται του λογαριασμού αναστεναγμός σε νοικοκυριά, σε επιχειρήσεις και μας λένε ότι από τον Νοέμβριο θα μειωθεί από 30 έως 37% λογαριασμός που θα είναι ακριβώς αλλά θα είναι λιγότερο ακριβώς από τον περσινό. Πώς θα μειωθεί? Συγγνώμη, από τον περασμένο μήνα. Πώς θα μειωθεί? Γιατί εδώ έχω μια ένσταση πάλι έτσι. Δηλαδή δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Επειδή το αφήγημα, ας πούμε,
ταιριάζει στην πολιτική. Ξέρετε, στην Ελλάδα έχει ξεχυλώσει πλέον μια αστειότητα. Στην αρχή γελούσαμε, αλλά τώρα πια, επειδή τα πράγματα είναι επικίνδυνα, δεν μπορείς να συνεχίσεις να γελάς. Όταν βγαίνει μια κυβέρνηση, έχουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τώρα, και λέει ότι, κοιτάξτε, εμείς δεν φταίμε που αυξήθηκε η τιμή του ρεύματος ή η τιμή του φυσικού αερίου, αλλά είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Και πάτε να βρείτε τους φταίχτες, ξέρω εγώ, που θα τους βρείτε, στον Πούτιν, στην Κίνα, στη Σαουδική Αραβία. Αυτοί φταίνε, δεν φταίμε εμείς. Βγαίνει η αντιπολίτευση εκείνη την ώρα και λέει: όχι, εσείς φταίτε γιατί δεν κάνατε αυτό, εκείνο δεν κάνατε το άλλο. Προσέξτε τώρα, όταν θα αρχίσουν να πέφτουν οι τιμές, δηλαδή το ηλεκτρικό ρεύμα θα αρχίσει να πέφτει, θα αρχίσει να, πώς το λένε, να προσαρμόζονται οι τιμές πάλι στα κανονικά επίπεδα, θα βγει η κυβέρνηση και ξέρετε τι θα πει. Δώστε μας συγχαρητήρια, διότι εμείς είμαστε αυτοί που δια των ενεργειών μας και δια των πράξεών μας καταφέραμε και ρίξαμε τις τιμές. Και η αντιπολίτευση θα λέει εκείνη την ώρα: όχι, δεν είστε εσείς, αλλά είναι οι παγκόσμιες συνθήκες που το επέβαλαν. Δεν καταλαβαίνετε τι κοροϊδία τρώμε. Αυτή είναι η πολιτική στην Ελλάδα. Με συγχωρείτε, και όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε άλλες χώρες της Δύσης. Κανένας δεν ακουμπά την αλήθεια. Γιατί ούτε στη μία περίπτωση που αυξάνονται οι τιμές, ούτε στην άλλη περίπτωση που μειώνονται οι τιμές, οι κυβερνήσεις και οι αντιπολιτεύσεις λένε την αλήθεια στον κόσμο. Μισό λεπτό, γιατί τώρα θα γίνει πιο τούρμπο η κατάσταση. Έχω στην τηλεφωνική γραμμή και τον διδάκτορα ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης, τον κύριο Λύκο. Καλημέρα, κύριε Λύκο. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στον κύριο Αδαλή. Καλημέρα, κύριε Λύκο. Κύριε Λύκο, ανάστροφα από εσάς, γιατί σας άκουσα, τα βάλατε και με το, θα το πω, το ταμείο, το χρηματιστήριο του Άνθρακα χθες. Μάλιστα. Τι γίνεται εδώ, τι δεν καταλαβαίνουμε. Ο κύριος Αδαλής μας έχει πει πολλά πράγματα πάλι σήμερα και θα μας πει κι άλλα σε λίγο. Τον άκουσα. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ αυτή τη στιγμή μιλάμε για ιδιαίτερες καταστάσεις. Μιλάμε για ένα πόλεμο. Η κυρία Μπακογιάννη δεν είπε ότι έχουμε πόλεμο. Έτσι δεν είναι? Ναι. Αλλά δεν μας είπε, κύριε Λύκο, με ποιον τον έχουμε. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Πολεμάμε τον εαυτό μας, κύριε Αδαλή. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πόλεμο πανευρωπαϊκά. Ακόμα και ο Ρούσβελτ κατήργησε σε χρηματιστήρια και μία σειρά από τέτοιου είδους θέματα εν μέσω πολέμου. Είναι δυνατόν, δηλαδή, σύμφωνα με τη θεωρία του Κέινς, φιλελευθερισμός, εντάξει, υπάρχουν crucial moments και οφείλουμε στη συγκεκριμένη κρίσιμη στιγμή να τα καταργήσουμε αυτά. Εδώ τι κάνουν τώρα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Κομισιόν? Μεταθέτουν το πρόβλημα μπροστά, μιλάνε για πλαφόν. Εγώ δεν έχω ξαναδεί πλαφόν με δεν έχω ξαναδεί χρηματιστήρια με πλαφόν και ολιγοπόλια. Ειλικρινά σας μιλάω, εγώ αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Τι χρηματιστήριο είναι αυτό? Και στην τελική μου ανάλυση να σας πω κάτι άλλο. Το χρηματιστήριο γιατί δημιουργήθηκε? Μήπως για να ρίξει τις ήδη χαμηλές τιμές ή για να κερδίσουν κάποιοι σε τελική ανάλυση? Οφείλουν λοιπόν στην παρούσα φάση να μπει σε αναστολή το χρηματιστήριο ενέργεια και κυρίως το χρηματιστήριο του Άνθρακα. Δείτε χτες τι έγινε με τις τιμές. Πρώτα το χρηματιστήριο του Άνθρακα, κύριε Λύκο, αύριο κιόλας. Ακριβώς. Τι είναι το χρηματιστήριο του Άνθρακα, δηλαδή γιατί μιλάμε? Γιατί προσέξτε, εδώ ήδη ξεκινάνε συζητήσεις, κύριε Αδαλή και κύριε Σαχίνη, και ξεκινάνε συζητήσεις, μάλιστα έχει παρέμβει και ο Πικετή, σε σχέση με τα ατομικά ανθρακικά αποτυπώματα και πώς μπορούμε εμείς να συμβάλλουμε στο να σωθεί ο πλανήτης, την ίδια στιγμή που κάποιοι άλλοι οικονομάνε βέβαια. Μιλάμε για τρελές καταστάσεις. Και ερχόμαστε τώρα, σύμφωνα με τις αποφάσεις εχθές, ας πούμε, της Κομισιόν, όπου εγώ κρατάω μόνο ένα πράγμα, κύριε Σαχίνη. Ότι θα είναι εθελοντική παύλα η υποχρεωτική της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών. Υποτίθεται μας βοήθησαν εμάς εν μέσω μνημονίων όλα αυτά τα κράτη, αλλά τώρα επειδή τους έχουν κλείσει τις ρόφιγγες, προφανώς θέλουν από κάτω να παίρνουν φυσικό αέριο. Και τι εννοώ από κάτω? Η Τουρκία αναδεικνύεται σε μέγα παίκτη, κύριε Σαχίνη. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Εμείς υποτίθεται θα βάλουμε FSRU στην Αλεξανδρούπολη και την ίδια στιγμή θα υπάρχει Αδριανούπολη. Και ξέρετε, εκεί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα στην Τουρκία. Πήγανε, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, να κάνουν κάποιες δολιοφθορές και τα λοιπά στον Turkish Stream, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν να κάνουν κάτι. Γι' αυτό και οι Ρώσοι, θυμηθείτε το αυτό, θα αποκλείσουν τους Ουκρανούς από όλες τις παράλληλες περιοχές, προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια της Μαύρης Θάλασσας, Παύλα Ευξήνου Πόντου. Πάντως, δεν μπορούν Νίκο, να πούνε εκείνα το ίδιο. Ναι, κύριε Αδαλή. Έχω μπροστά μου ένα λογαριασμό ενός πολύ μικρού διαμερίσματος, ο οποίος έχει τελικό ποσό πληρωμής 131 ευρώ, αλλά
το ποσό της κρατικής επιδότησης είναι μείον 270 ευρώ. Δηλαδή έπρεπε να πληρώσει περίπου 400 ευρώ, πληρώνει 131, γιατί η επιδότηση είναι 270 ευρώ. Έχουμε καταλάβει ότι η σπέκουλα για την επιδότηση μας αφορά όλους, γιατί είναι λεφτά που βγαίνουν από τη μια τσέπη και μπαίνουν στην άλλη. Η είναι επιδότηση, σαν το Ταμείο Ανάκαμψης. Η επιδότηση είναι αβαλή. Είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Από φόρους προέρχεται, κύριε Λίκο, δηλαδή. Ακριβώς, ακριβώς. Θα έχουν πληρώσει αυτά και θα τα ξαναπληρώσουμε. Ένας. Οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι, κύριε Αδαλή. Είναι σαν το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπου θα κόβουμε χρήμα το οποίο θα δανειζόμαστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να το δώσουμε στην Ευρώπη, προκειμένου να προωθήσουν συγκεκριμένες βιομηχανίες. Αναφέρομαι άπε, μπαταρίες κτλ. Τα οποία θα γίνουν μετά το 30, μετά το 40, μέχρι τότε θα πεθάνουμε όλοι. Και επιπλέον θα χρεωθούν και τα κράτη. Αυτό είναι το θέμα. Κύριε Αδαλή, επιδότηση. Κύριε Αδαλή, ακούστε, και κύριε Λίκο, επειδή είπε ο κύριος Λίκος για τον Πικετή, ποιος Πικετή? Η κυβέρνηση στη Νέα Ζηλανδία πριν μια εβδομάδα ανακοίνωσε φόρους. Μην γελάτε. Τα ξέρω αυτά. Φόρους στα ρεψίματα, να τα ακούσουν και οι ακροατές. Φόρους στα ρεψίματα και τον αερισμό, το πέρδεστε δηλαδή, των βοηδών. Διότι έκρινε ότι επιβαρύνουν το κλίμα κατά 30% στη Νέα Ζηλανδία. Και λέτε εσείς για την εξατομίκευση των ρήπων. Η Νέα Ζηλανδία, θα σας πω κι άλλο παράδειγμα, επειδή είχα την κουβέντα την προηγούμενη εβδομάδα. Η Νέα Ζηλανδία είναι το καλύτερο πειραματόζωο αυτή τη στιγμή. Όπως καταλαβαίνετε. Το ξέρετε ότι υπάρχει νοικοκυριό το οποίο μαζεύει νερό με τη στέρνα και επειδή υποτίθεται έχει μια αντλία για να ανεβάζει το νερό και να δημιουργεί πίεση, πάνε από τις κρατικές υπηρεσίες και τον φορολογούν διότι έχει αποτύπωμα άνθρακα. Εγώ το πάω τόσο ακραία όσο λέτε εσείς. Εγώ το πάω λίγο πιο σταθερά. Πάντως, για να καταλάβετε τι γίνεται. Δηλαδή το άνθρακα από τις εκρήξεις των Nord Stream 1 και Nord Stream 2 που είναι τεράστιο. Ακριβώς, το μεθάνιο. Απλά λένε ότι είναι βρακίβιο, κύριε Αδαλή. Λένε ότι είναι βρακίβιο. Ότι δεν μένει τόσο πολύ στην ατμόσφαιρα. Καταλάβατε. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Ξέρετε από τις φωτιές στην Εύβοια πέρσι πόσο διοξίδιο του άνθρακα και πόσο χρόνο και κάθε χρόνο πόσο διοξίδιο του άνθρακα εκλείεται από τις φωτιές. Όσο σαν να καίνε 5 χρόνια, 6 χρόνια, τα χειρότερα εργοστάσια που κατασκευάστηκαν, μιλάμε το 1971, λιγνίτη. Αλλά τι κάνουν μετά? Έρχονται και αυξάνουν το αποτύπωμα διοξιδίου του άνθρακα. Οπότε στο χρηματιστήριο μετά ενέργειας, καταλαβαίνετε τι παίζεται, κύριε Αδαλή και κύριε Σαχίνη. Κύριε Αδαλή, η ερώτηση είναι για σας. Με τα σημερινά δεδομένα, λέει ο φίλος ο Γιάννης, η αντικατάσταση των ρωσικών φυσικών πόρων, τόσο σε ποσότητα όσο και σε τιμή πριν κρίσεις, είναι εφικτή στην Ευρώπη? Όχι, το έχω απαντήσει αυτό από πέρσι το Σεπτέμβριο, όταν τέθηκε το ερώτημα με ένταση. Είναι ανέφικτο αυτό το πράγμα, οδηγεί σε τριτοκοσμικές καταστάσεις και αν θέλαμε να έχουμε μία μετάβαση, θα έπρεπε να την κάνουμε με ένα σχέδιο μετάβασης απεξάρτησης. Δηλαδή, σε ένα λεπτό θα σας το περιγράψω πολύ απλά. Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλησαν να απεξαρτηθούν από τις μοναρχίες του κόλπου, το 2014 και είδαν τις προθέσεις του Πούτιν, τι έκαναν? Κάτι πάρα πολύ απλό, για πάρτι τους όμως. Αύξησαν 500% την παραγωγή πετρελαίου και γύρω στο 400% την παραγωγή φυσικού αερίου. Για πάρτι τους. Και έγιναν νούμερο ένα εξαγωγέας πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο, τους ξεπέρασαν όλους. Γι' αυτό και επειδή παλιά έκαναν πολέμους για το πετρέλαιο, τώρα ο λόγος ο οποίος δεν κάνουν πολέμους είναι πάλι το πετρέλαιο. Γιατί έχουν πετρέλαιο. Ο επόμενος παγκόσμιος πόλεμος, κύριε Σαχίνη, θα γίνει. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος έγινε για το υλικό της εποχής που ήταν ο άνθρακας. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος έγινε για το ενεργειακό προϊόν που λεγόταν πετρέλαιο. Και ο φόβος ο δικός μας είναι να μην γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, αυτή τη φορά για το φυσικό αέριο. Και πού θέλω να καταλήξω? Πόσοι από εσάς αισθάνονται? Και σας το λέει κάποιος ο οποίος το ξέρετε εσείς καλύτερα από τον καθέναν, κύριε Σαχίνη, από τους ανθρώπους που με φιλοξενούν από παλιά, ότι πολέμησα, δώσαμε μεγάλες μάχες για το μονοπόλιο Μέρκελ, Πούτιν, Αλή και Φερντογάν. Πάντοτε, όταν οι άλλοι τους έγλυφαν. Εδώ όμως τώρα έχουμε να σας πω το εξής. Άλλο οι αναλύσεις και άλλο να θέσουμε την υγεία, την υγιεινή του κόσμου και σε κίνδυνο. Πόσο άνετα αισθάνεται σήμερα κάποιος ο οποίος λέει ότι εγώ τόσα χρόνια έπαιρνα φυσικό αέριο από την Αγία Πετρούπολη. Πώς μέσω της BP, που είχε το 19,75% της Rosneft,
εκμεταλλευόταν τεράστιες καταστάσεις ό,τι αφορούσε τα κοιτάσματα ακριβώς πάνω από την Αγία Πετρούπολη, τα οποία φεύγανε μέσω των Nord Stream 1 ή μέσω των εγκαταστάσεων LNG της Πορτόβαγια. Σήμερα η BP δεν σταμάτησε να εκμεταλλεύεται το φυσικό αέριο. Και αν θέλετε, επειδή εχθές ήμουν στη τηλεόραση εδώ στη Μακεδονία σε ένα κανάλι και τα παρουσίασα, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να τα βγάλουμε με νούμερα, με τι προσπαθούν να αντικαταστήσουν σήμερα αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο, το οποίο έχασε την πρόσβαση η BP από την Ρωσία και την Αγία Πετρούπολη. Προσπαθούν κυρίως να το αντικαταστήσουν με το κοίτασμα της Μαυριτανίας, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κοίτασμα που αξιοποιείται και μέσω LNG φεύγουν σε εξαγωγές, το οποίο ονομάζεται Bir Alah. Σας άρεσε? Bir Alah. Έτσι ονομάζεται. Καλά, θα επιστρέψω μαζί σας για την Αφρική, γιατί έχουμε αφήσει ένα υπόλοιπο και σε σχέση με το αποτύπωμα της Τουρκίας όταν συζητάμε για τα γεωπολιτικά. Κύριε Λυκό, εσείς τι καταλαβαίνετε σε σχέση λοιπόν και με τους λογαριασμούς και με τα χρηματιστήρια και μετά τη νέα σύνοδο κορυφής? Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή παίζεται ένα άλλο παιχνίδι. Συμφωνώ με τον κύριο Αδαλή. Θέλω να συμπληρώσω ότι το παιχνίδι δεν είναι πλέον όμως τόσο το φυσικό αέριο όσο είναι το LNG. Θα μας πάνε δηλαδή, να σου το πω και έτσι σαν τα πρεζάκια, να ψάχνουμε δηλαδή για τη δόση μας, η οποία θα είναι πανάκριβη. Θα είναι περίπου στο κόστος όσο μία ουγγιά χρυσού, για να καταλάβετε, προκειμένου να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες τις οποίες θα μας έχουν δημιουργήσει. Ξέρετε πόσο θέλουμε για να ανέβει 1%, 1% ανάπτυξη στο ΑΕΠ, ας πούμε, κάθε χώρα? Στο ξέρετε ότι θέλουμε αύξηση 1,5 με 2% της ενέργειας που καταναλώνουμε? Δείτε τι έχετε σπίτι σας, πόσες συσκευές είχατε πριν από 10 χρόνια, κύριε Σαχίνη, και πόσες έχετε τώρα? Δεν νοείται ανθρώπινος πολιτισμός και ανάπτυξη χωρίς αύξηση της κατανάλωσης ρεύματος. Άρα αν δεν έχουμε ενεργειακή ασφάλεια, τι κάνουμε? Τι κάνουμε? Πάνε να μας φτωχοποιήσουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας πόλεμος απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλάζουν οι αγορές. Μιλάμε για ένα διπολικό, πολυπολικό κόσμο. Και τι κάνει τώρα? Η Αμερική, προκειμένου να σωθεί, μαζεύει ό,τι δολάριο υπάρχει, ώστε να έρθει μετά με ένα σχέδιο Marshall 2 να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της Ευρώπης με δικές της αμερικανικές εταιρείες, πάντα σε δολάριο, προκειμένου να μπορέσει να ρεφάρει. Αυτό είναι το θέμα, τίποτα άλλο. Κύριε Λύκο, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας διαβάσω ένα ερώτημα που έρχεται για εσάς και να το κρατήσει και ο κύριος Σανδαλής αν θέλει να συμπληρώσει κάτι, και έτσι θα κλείσω μαζί σας. Διαφημίζονται, λέει, οι ΑΠΕ παντού ως φθηνές πηγές ενέργειας. Είναι φθηνές. Μισό λεπτό, ακούστε το. Είναι όντως έτσι, κύριε Λύκο, λέει, ή είναι φθηνές επειδή επιδοτούνται αφιδώς από τα κράτη με λεφτά των φορολογουμένων ή μέσω από τους φόρους διοξιδίου του άνθρακα και τα διάφορα χρηματιστήρια ρήπων? Σε μια ανάλυση που διάβασα για τις ΑΠΕ, λέει ο Νίκος, στις Ηνωμένες Πολιτείες είδα 44 δολάρια επιδότηση ανά μεγαβατόρα στις ΑΠΕ και μόλις 0,22 του δολαρίου, cents δηλαδή, στην πυρηνική. Και επίσης να σας πω ότι ο τρίτος παγκόσμιος, κατά τη γνώμη μου, θα γίνει, λέει ο Νίκος, για τις σπάνιες γέες και τους ημιαγωγούς. Συμφωνώ απόλυτα. Γερμάνιο πυρίτιο. Γερμάνιο πυρίτιο. Συμφωνώ απόλυτα με την ερώτηση στην οποία απαντάει και μόνος σου ο ακροατής σας. Έχω να συμπληρώσω μόνο το εξής. Μιλάμε για πράσινη ενέργεια. Στον ακροατή σας, μιλάμε για πράσινη ενέργεια, μιλάμε για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μιλάμε για μπαταρίες, μιλάμε για υδρογόνο κτλ. Ακόμα και η ηλεκτρόλυση του υδρογόνου χρειάζεται καταλύτες. Λευκό, χρυσό, νικέλιο, άνω και κάθοδο. Από πού θα τα πάρουμε αυτά? Και θα βάλω και ένα άλλο ερώτημα, αν θέλει να το απαντήσει και ο κύριος Αδαλής, είναι τροφή προς σκέψη. Γιατί οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν καταστρέψει τις 7 σιδηροδρομικές γραμμές και τα οδικά δίκτυα που υπάρχουν στην Ουκρανία και δυτικά? Μήπως γιατί μεταφέρουν τιτάνιο και αλουμίνιο κατά 84% στην Ευρώπη και από εκεί στην Αμερική? Άρα γιατί πόλεμο μιλάμε, κύριε Σαχίνη? Μιλάμε για πόλεμο εταιριών? Ή θα μας λύσει το πρόβλημα ο Έλιον Μάσκ στο τέλος? Ή δεν ξέρω ποιος άλλος μεγιστάνας. Ευχαριστώ, κύριε Λυκό, για τη σημερινή παρέμβαση. Ελάτε, κύριε Αδαλή. Γεια σας. Κύριε Αδαλή, πείτε μου, για να πάμε στην τελευταία διακοπή, επ' αυτού έχετε να προσθέσετε κάτι που τοποθετήθηκε ο ακροατής θέτοντας το ερώτημα στον κύριο Λυκό? Αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι. Πιο απ' όλα, γιατί. Γιατί αν οι ΑΠΕ τελικά είναι φθηνές πηγές ενέργειας ή αν με την επιδότηση από εμάς γίνονται φθηνές.
δεν μου μοιάζουν για φτηνές πηγές ενέργειας σε μένα. Γιατί θα σας πω, το capacity factor, η συντελεστής ικανότητας, δηλαδή απόδοση, ας το πούμε έτσι, της ηλιακής και της αιωλικής ενέργειας είναι 20 και 25%. Δηλαδή αυτά τα έχουν παρουσιάσει στις εκπομπές σας και προσμετρούνται, αποτυπώνονται λάθος στις αναλύσεις. Διότι όταν θέλει κάποιος, έχει μια εγκατεστημένη ισχύ ενός γιγαβάτ αιωλικής ή ηλιακής ή ανεμογεννητριών, θα πάρει το 20 με 25% του ενός γιγαβάτ. Σε αντίθεση, η γεωθερμία, ας πούμε, έχει 75% συντελεστή ικανότητα. Δηλαδή, από το 1 γιγαβάτ θα πάρει το 75%. Άρα, για να βάλουμε το capacity factor στην εξίσωση, να δούμε πόσο φτηνή είναι, πρώτον. Δεύτερον, είναι οικολογική? Γιατί εγώ θέλω να μου απαντήσει κάποιος τα ερωτήματα, πρώτον, πού θα θαυτούν όλα αυτά τα πράγματα, πώς θα ανακυκλωθούν με την ισχύουσα νομοθεσία, και δεύτερον, επειδή έχουν μικρό όριο ζωής 15 με 20 χρόνια, δηλαδή σε 15 χρόνια αυτές που βάλαμε το 20, το 35 δεν πρέπει να τις ξαναβάλουμε. Νέα επένδυση. Άρα πού θα θάψουμε αυτές? Δεν το απαντάει κανένας αυτό. Πού και πού θάφτηκαν οι ανεμογεννήτριες οι οποίες μπήκαν τη δεκαετία του 90? Μπορεί να μας απαντήσει κανένας. Πού είναι οικολογικά θαμμένες, να μου πει κάποιος από αυτούς που καίγονται, πού είναι θαμμένες? Και τέλος, σήμερα, να αναφερθώ και λίγο σε σχέση και με το χρηματιστήριο που είπε και ο κύριος Λύκος και εγώ ακροατή σας που ρώτησε. Σήμερα αυτός που κερδίζει τα κέρατά του, κύριε Σαχίνη, και δεν ζητώ συγγνώμη για την έκφραση, γιατί αυτό συμβαίνει. Αυτός που κερδίζει τα κέρατά του δεν είναι αυτός που φέρνει πετρέλαιο και φυσικό αέριο για να παράγουμε ρεύμα, αλλά είναι αυτός που χρησιμοποιεί τη ΣΑΠΕ. Και ξέρετε γιατί? Γιατί αυτός που φέρνει φυσικό αέριο και πετρέλαιο το αγοράζει. Έχει ένα κόστος και μάλιστα πολύ αυξημένο. Είναι έτσι, δεν είναι? Mm-hmm. Αυτός όμως που πουλάει ρεύμα από τις ανεμογεννήτριες έχει κάτι που του αυξάνει το κόστος? Όταν φυσάει αέρας ή όταν δεν φυσά, έχει κάποιο κόστος σε πρώτες ύλες? Δεν έχει. Άρα είτε παράγει 10 μονάδες είτε 1000 μονάδες, το κέρδος του δεν έχει κάποια λειτουργική δαπάνη που να το αυξομειώνει. Όμως, επειδή με το χρηματιστήριο ενέργειας και όλα αυτά έχουμε νομοθετήσει η τιμή της παραγωγής να βγαίνει με το ακριβότερο καύσιμο, ποιο είναι αυτό? Το φυσικό αέριο. Οι τελικές τιμές διαμορφώνονται ανάλογα με τα επίπεδα του φυσικού αερίου. Άρα, όσο αυξάνεται το φυσικό αέριο, τόσο αυξάνονται τα περιθώρια κέρδους αυτών που παράγουν ρεύμα από ανεμογεννήτριες και από ηλιακά. Αυτούς πρέπει να φορολογήσουμε. Κάντε μια μικρή παύση, σύντομη διακοπή και επανέρχομαι να σας πω ότι όση ώρα μιλάτε μου έστειλε το εξής σημείωμα ο κύριος Λύκος. Το θέμα είναι ότι τις ΣΑΠΕ τις πουλούν στην ονομαστική τους τιμή με σταθερά συμβόλαια και βάλτε λύση σε αυτό το πολύ εύστοχο που είπε, που θάβονται με το τέλος τους, ότι οι ψύκτρες των ελίκων έχουν κάτι που είναι πιο επιβλαβές για το περιβάλλον, για όσους κόφτονται. Είναι το εξαφθοριούχο θείο. Αυτό το λέει κανείς, λέει για τους έλικες, τις ψύκτρες των ελίκων στις ανεμογεννήτριες. Εξαφθοριούχο θείο. Καταλαβαίνουμε. Και άλλους δυο έχω ακούσει να το λένε, κανένας άλλος. Κύριε Δαλή, πριν έρθουμε στο γεωπολιτικό τραχανά, όπως λέω, μ' αρέσει αυτή η έκφραση, της Τουρκίας, σε όλο αυτό το πλέγμα Ανατολική Μεσόγειο Αφρική, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί το βλέπω δεν έρχεται από πολύ πολύ κόσμο, ποια είναι η δική σας εκτίμηση, παύλα προβολή, για τα ενεργειακά αυτή τη στιγμή? Γιατί το φυσικό αέριο έχει μία κάμψη, μου λένε εδώ, η τιμή βέβαια εξακολουθεί να είναι ακριβό, για μην τρελαθούμε. Τι προβλέπετε με την εικόνα που έχετε αυτή τη στιγμή? Το ρωτάει πολλοί κόσμος. Να μην παρασύρω, η κάμψη είναι εποχική. Πάντα τέτοια εποχή, λόγω του ότι σταματάει ο κόσμος να έχει στο χέρι του το air condition, το telecontrol, πάντα τέτοια εποχή ήθιστε να αναπληρώνουμε τις μεγάλες ποσότητες που κάηκαν, που κάψαμε από το καλοκαίρι να προστατευτούν από τον καύσωνα. Θέλουμε, η ζήτηση μειώνεται, βοηθάει πάρα πολύ και ο καιρός και οι θερμοκρασίες. Mm-hmm. Και πάντα κάθε χρόνο τέτοια εποχή πέφτουν οι τιμές. Και είναι μια, ας το πούμε, από τις δύο περιόδους τις οποίες αναπληρώνουμε τις αποθήκες οι οποίες έχουν πέσει η τιμή. Θα ξαναεκδοξευτεί με τα πρώτα κρύα και τον πρώτο ιετό.
8, βάλτε την υπογραφή. Να σας βάζω λοιπόν ό,τι θέλετε. Να μην έχει ο κόσμος καμία ψευδέστηση περί αυτού. Και πότε, σας απαντώ. Την πρώτη μέρα που θα αρχίσει ο βαρύς ετός και θα αρχίσουν τα πρώτα βαριά μετεωρολογικά φαινόμενα. Εκεί λοιπόν θα ξαναδούμε την επανάληψη του Βερσινή και του χρόνου την επανάληψη του Βερσινή και του παραχρόνου την επανάληψη. Είναι κυκλικό αυτό το πράγμα. Άρα, μην πάει κάποιος να το χρεωθεί ότι εγώ το έκανα δια των ενεργειών μου. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο επίσης πρέπει να το δώσουμε στον κόσμο να το καταλάβει. Το φυσικό αέριο ως ένα προϊόν που το χρησιμοποιούμε για την ενέργεια, η αγορά του φυσικού αέριου δεν έχει καμία σχέση με την αγορά του πετρελαίου πια. Ούτε έχουν την αλληλοσύνδεση. Όπως επίσης, σας πω κάτι χειρότερο. Οι τιμές των διυλισμένων προϊόντων του πετρελαίου, και μιλάω για το ντίζελ και την αμόλυβδη, έχουν απεξαρτηθεί, το έχω πει σε εσάς εδώ και πάρα πολύ καιρό, από τις τιμές του αργού πετρελαίου. Και έχουν απεξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό, γι' αυτό βρίσκουν πιο ακριβό. Γι' αυτό βρίσκουν το ντίζελ αυτή τη στιγμή πιο ακριβό στα πρατήρια και από τη βενζίνη. Ναι, μα εδώ υπάρχει, να σας πω κάτι, εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν το συζητάνε. Μέσα στον οριμαγδό των κυρώσεων, όλοι στράφηκαν προς τις τιμές πετρελαίου, του αργού πετρελαίου, του βαρελιού κτλ. Και κανένας δεν έκανε τον κόπο να δει τι συμβαίνει με το εμπόριο των διυλισμένων προϊόντων. Δηλαδή, γιατί, με συγχωρείτε πολύ, μόνο αργό πετρέλαιο μεταφέρουμε, δεν γίνεται εμπόριο δίζελ, δεν γίνεται εμπόριο αμόλυβδης. Με συγχωρείτε δηλαδή. Σωστό. Εκεί. Για να καταλάβετε. Από τους λίγους που το λέει αυτό όμως είστε. Πρέπει να σας πω. Αυτά εξετάζουμε κάθε μέρα στη δουλειά μας. Δεν εξετάζουμε το τι θα θέλαμε εμείς να είναι ή ποια είναι τα πρότυπα θεωρητικά που διδάσκονται στα πανεπιστήμια. Όταν η Αμερική έκανε τεράστιες εισαγωγές, προσέξτε, ντίζελ από τη Ρωσία, γιατί το έκανε. Γιατί η Ρωσία, μας αρέσει δεν μας αρέσει, είχε θεσμοθετήσει την επιβράβευση των παραγωγών, γιατί δεν έχει μονοκρατικές εταιρείες, έχει 102 εταιρείες, οι οποίες οι περισσότερες είναι ιδιωτικές. Στη Ρωσία, όπως η Νόβατεκ που ασχολείται με το φυσικό αέριο. Υπάρχουν αντίστοιχες με το πετρέλαιο. Όταν λοιπόν το φορολογικό σύστημα της Ρωσίας επιβραβεύει όχι τον παραγωγό αργού πετρελαίου, αλλά τον έμπορο διυλισμένων προϊόντων με πολύ μεγάλες φοροαπαλλαγές, αυτό τι σημαίνει? Ότι γίνεται το χρυσό μαλλοδέρας και ένα πολύ φθηνό προϊόν που ακούει στο όνομα ντίζελ και αμόλυβδη στον κόσμο. Και έτρεχε ο κόσμος να το παραλάβει από τη Ρωσία. Με τις κυρώσεις αυτό το πράγμα. Που είναι περίπου, νομίζω, ήταν πριν τις κυρώσεις, γύρω στα 4 εκατομμύρια βαρέλια, ας το πούμε, καυσίμων την ημέρα. Αυτά φεύγουν σιγά σιγά. Και όσο φεύγουν, τόσο οι τιμές του βαρελιού, του πετρελαίου και, συγγνώμη, της αμόλυβδης και του ντίζελ, ανεβαίνουν. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ενώ έχει πέσει δραματικά από τα 125 δολάρια, έφτασε το Brent στα 80 5 και στα 80 το WTI, βλέπετε ότι οι τιμές στην Αντιλία δεν πέφτουν ανάλογα ή με τους ανάλογους ρυθμούς. Και ο κόσμος αναρωτιέται τι γίνεται, μα πώς να πέσουν, αφού εδώ λείπουν βαρέλια διυλισμένων προϊόντων. Αυτά δεν είναι αγορά, είναι αγορά. Και έρχονται λοιπόν οι άλλοι και σου λένε θα βάλουμε πλαφόν. Τι πλαφόν να βάλετε, σε ποιον να βάλετε πλαφόν? Το πλαφόν για μένα είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα που μπορούν να κάνουν ως λύση. Γιατί το πλαφόν στο βάθος. Μπορεί να ωφελεί τώρα, ας πούμε, αυτή την περίοδο μέχρι τις εκλογές του Νοεμβρίου που έχει ο Τζο Μπάιντεν, οι οποίες θα κρίνουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά στο βάθος όμως, ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει απομόνωση, ενεργειακή φτώχεια, ενεργειακή ανασφάλεια και καταστροφή της βιομηχανίας αυτής με απρόβλεπτες συνέπειες. Γιατί σας το λέω αυτό? Διότι το πλαφόν σημαίνει ότι εγώ δέχομαι το πλαφόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βάλει πλαφόν και θα πει ότι εδώ δημιουργώ μια νέα κατάσταση. Ναι, μεν εγώ είμαι μια ομάδα κρατών η οποία προωθεί την ελεύθερη αγορά, αλλά έρχομαι εδώ και βάζω, ας πούμε, κρατικού τύπου παρεμβάσεις, κομμουνιστικού τύπου παρεμβάσεις, να το πω έτσι ομά, βάζοντας πλαφόν στις τιμές. Αυτό δεν συμβαδίζει με τη φιλοσοφία της αγοράς. Και η αγορά τι θα πει εκείνη την ώρα? Μάλιστα, εσείς βάζετε αυτή τη στιγμή ένα πλαφόν. Και λέμε ότι εγώ δεν θέλω να αγοράζω προϊόντα πετρελαίου, ας πούμε, ή φυσικού αερίου πάνω από αυτή την τιμή. Ποιος σας είπε, κύριε Σαχίνη, ότι ο παραγωγός θα σας πουλήσει? Λοιπόν, μπορεί,
μπορεί κανένας να επιβάλλει στον παραγωγό, όποιος και αν είναι αυτός. Σαφές. Πώς. Θέλω να κλείσουμε μιλώντας μου λίγο για το γεωπολιτικό τραχανά με τους ενεργειακούς δρόμους Τουρκίας, διότι την προηγούμενη φορά το είπατε αναλυτικά, αλλά θέλω να προσθέσετε 2-3 στοιχεία που άκουσα χθες με ενδιαφέρον να παρουσιάζετε στη Θεσσαλονίκη σε σχέση και με την Αφρική. Αλλά θα ξεκινήσω ως εξής. Θα είστε λίγο πιο σύντομος όμως, γιατί θα την αχτούμε έξω το χρόνο. Ναι. Λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος, το κόστος αναμεγαβατόρα όταν δύο μονάδες που κτίζει η Τουρκία στο Ακουγιού πυρηνικών εργοστασίων θα είναι γύρω στα 80 δολάρια, παρά τον προϋπολογισμό 20 δις που έχουν αυτές οι μονάδες. Προχθές ανακοινώθηκε πως ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις με τη Rosatom για άλλες δύο μονάδες. Ο χρόνος τους θα είναι 60 χρόνια με πρόβλεψη να επεκταθεί για άλλα 20. Το εργοστάσιο στο Ακουγιού θα παράγει 35 τεραβατόρες το χρόνο, για να καταλάβουμε λέει το μέγεθος. Αρκεί να πούμε πως η συνολική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με τα στοιχεία του 2021 είναι 55 τεραβατόρες. Άρα μήπως πρέπει να δούμε κάπως το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας πολύ γρήγορα γι' αυτό, και θέλω να μου πείτε τι γίνεται με την Αφρική. Ναι, μα η πρότασή μου ήταν ξεκάθαρη πριν 1,5 χρόνο. Επειδή κατά το transition, δηλαδή τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία και στην όποια οικονομία και να είναι αυτή, θα γίνει με δύο γέφυρες. Η μία θα είναι το φυσικό αέριο και η άλλη θα είναι η πυρηνική ενέργεια. Γι' αυτό τους βλέπετε όλους και αλλάζουν. Εμείς, σαν Ελλάδα, πρέπει να συνεχίσουμε το θεωρούμε ταμπού τη στιγμή που γύρω-γύρω όλοι επενδύουν σε πυρηνική ενέργεια. Δηλαδή η Ρουμανία 4 εργοστάσια, η Βουλγαρία 2, η Τουρκία 3. Η Ιταλία τα ίδια. Εμείς θα το θεωρούμε ταμπού, και αν το θεωρούν ταμπού και φοβούνται τους δίθεν οικολόγους, να κάνουν αυτή την πρόταση που τους είχα πει. Κάντε ένα ελληνοβουλγαρικό εργοστάσιο, μια διμερή επένδυση. Πώς κάνουμε επένδυση και βάζουμε μέσα με 20% το βουλγάρικο δημόσιο στο φυσικό αέριο στην Αλεξανδρούπολη? Κάντε ένα πυρηνικό εργοστάσιο από κοινού με τη Βουλγαρία, να το εκμεταλλευόμαστε και να μπορέσουμε και εμείς να είμαστε ενεργειακά απεξαρτημένοι και ενεργειακά ασφαλείς. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Γιατί εκτός ότι κυκλοφορούν πολλοί μύθοι περί σεισμών και τα λοιπά, δεν βλέπω να κυκλοφορούν οι ίδιοι μύθοι που οι άλλοι κάνουν εργοστάσιο στη σεισμογενή πλάκα του Ακουγιού. Κανένας δεν μιλάει εκεί πέρα. Και μιλάνε για περιοχές στην Ελλάδα που δεν έχει κάνει σεισμό μισό ρίχτερ τα τελευταία 120 χρόνια. Και αυτά τα είχα παρουσιάσει. Άρα, επειδή λοιπόν είναι οικολογικές, η πιο οικολογική, ας το πούμε έτσι, σύμφωνα με τις μετρήσεις των επιστημόνων, η πιο οικολογική μορφή ενέργειας είναι η πυρηνική. Δεν χωράει από αυτού αμφιβολία. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά, πρέπει να πάρουμε και τους νέους παράγοντες υπόψη και να αφήσουμε τις αγγελώσεις. Οι οποίοι τι είναι? Δεν είναι, κύριε Σαχίνη, πλέον το θέμα των αυξημένων τιμών το πρόβλημα. Αυτό το περάσαμε. Δεν το περάσαμε πια. Ήρθε. Το ζούμε. Όχι το περάσαμε. Το ζούμε. Έχουμε αυξημένες τιμές και για όλη τη διάρκεια της δεκαετίας θα συνεχίσουμε να έχουμε αυξημένες τιμές και σε ηλεκτρικό ρεύμα και σε καύσιμα. Το πρόβλημα που ανακύπτηκε, πρέπει να ασχοληθούμε, ξέρετε ποιο είναι? Μία λέξη. Επάρκεια. Θα έχεις καύσιμα? Θα έχεις ηλεκτρικό ρεύμα? Όταν τα λέγαμε, ήμασταν οι γραφικοί. Αλλά βλέπετε ότι οι συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης των κρατών και η αγωνία των Ευρωπαίων ηγετών και των κυβερνήσεων είναι αν θα πάμε σε blackout ή όχι, δηλαδή αν θα έχουμε ρεύμα και αν θα έχουμε καύσιμα. Δηλαδή, αυτό είναι το ζητούμενο. Άρα, εφόσον είναι αυτό το ζητούμενο, δεν θα έπρεπε αντί για να συνεδριάζουν και να λένε αυτές τις βλακίες την ώρα που τρώνε τις πάπιες, όπως είπαμε και στην αρχή, και τα φουαγκρά, δεν θα έπρεπε να πούνε ότι εδώ πρέπει να αυξήσουμε την εγκατεστημένη ισχύ? Θα πρέπει να αυξήσουμε τους αποθηκευτικούς μας χώρους. Είδατε καμιά συζήτηση για την εγκατεστημένη ισχύ εσείς, για τους αποθηκευτικούς χώρους, για την ενεργειακή ασφάλεια? Αυτές τις δύο λέξεις τις ρημαδιασμένες. Ενεργειακή ασφάλεια, ενεργειακή επάρκεια. Είδατε κανένα να συζητάει για αυτό? Μου λένε για τα καπάκια που λέμε, τις ανώτατες τιμές. Μα οι τιμές θα αυξάνονται. Λοιπόν, με δύο κουβέντες θέλω να μου πείτε Τουρκία και Αφρική. Εκεί τώρα, σας είπα, αυτό είναι ένα θέμα που θέλει πολύ, πολύ μεγάλη και προσεκτική ανάλυση, γιατί δεν έχει συζητηθεί, παραδόξως. Βλέπω ότι αγνοούνται οι κινήσεις επιχειρηματικών ομίλων και επιχειρηματικών κονσόρτσιουμ με κεφαλές τουρκικές εταιρείες που σπέβδουν να κάνουν τα πρώτα έργα, να εγκαταστήσουν δηλαδή σε ελεγχόμενες από αυτούς περιοχές
όπως η Άλλα Ουατίγια ή κάποιες άλλες περιοχές που τους παίρνουν να έρθουν σε μια συμφωνία με το Χαφτάρ να εγκαταστήσουν εκεί τεράστιες αποθήκες φυσικού αερίου και να ρωτιέμαι γιατί δεν τα λέμε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, να σας πω κάτι, εντάξει η γεωπολιτική ανάλυση, δεν αφήσα ποτέ τη χρησιμότητά της και κάνω κι εγώ όπως μπορώ και όπου μπορώ τέτοιου είδους αναλύσεις. Αλλά μήπως πρέπει να δούμε λίγο και το πραγματικό βάθος όλης αυτής της ιστορίας. Δηλαδή, όπως είπανε, παρουσίασα χτες εδώ στο Εγνατία τηλεόραση ένα χάρτη, ο οποίος ήταν, έλεγε πάρα πολύ γρήγορα κάποια πράγματα τηλεοπτικά, δηλαδή θέλει δευτερόλεπτα για να το καταλάβεις. Μεταξύ 2003 και 2021. Το 2003 είναι ένα κομβικό σημείο για μένα, γιατί αναλαμβάνει την εξουσία στην Τουρκία ως πρωθυπουργός μετά από περιπέτειες και φουρτούνες ο Ερντογάν. Όταν το 2003 η Τουρκία είχε στην Αφρική 12 πρεσβείες, αυτή ήταν η παρουσία της, και σήμερα έχει 44. Το έχει προσέξει κανένας αυτό? Γιατί ο Ερντογάν έχει επισκεφτεί τώρα τελευταία συνολικά 28 χώρες της Αφρικανικής Ηπείρου? Πάει και παίρνει τον αέρα του? Τα νούμερα είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που ψάχνουμε. Δηλαδή, το 2003 ο δείκτης FDI, δηλαδή ο δείκτης άμεσων τουρκικών επενδύσεων, οι άμεσες επενδύσεις της Τουρκίας στην Αφρική, ήταν μόλις 95 εκατομμύρια δολάρια. Το 2021 αυτός ο δείκτης έχει εκτοξευτεί στα 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο δείκτης άμεσων επενδύσεων, τουρκικών επενδύσεων στην Αφρική. Έχουμε συνέστηση του τι σημαίνει αυτό? Έχουμε συνέστηση ότι με βάση αυτό πρέπει να πάμε να ψάξουμε τα εμπορικά ισοζύγια της Τουρκίας με διάφορα κράτη και να δούμε τι ακριβώς κάνει και γιατί έχει βάλει στόχο ο Ερντογάν πριν παραδώσει την εξουσία να έχει μία πρεσβεία σε κάθε χώρα της Αφρικής? Αλλά ήδη αυτό που έχει κάνει δεν το έχει κάνει κανένας μέχρι στιγμής που συζητάμε. Όπως η Τουρκία, ας πούμε, ο όγκος των συναλλαγών με τα αφρικάνικα κράτη ήταν περίπου αυτή την εποχή στα 5-5,5 δις δολάρια και τώρα ξέρετε ότι κοντεύει να φτάσει στα 30 δις. Δηλαδή λεφτά παίρνει. Ενισχύει, όχι ενισχύει μόνο την παρουσία του, βγάζει λεφτά και φέρνει χρήμα στους, πώς το λένε, στους Τούρκους επιχειρηματίες και το μοιράζει ισόποσα. Δηλαδή ενώ όταν παρέλαβε μόνο 2 επαρχίες της Τουρκίας από τις 80 που διαιρείται διοικητικά αυτή η χώρα είχαν έσοδα από εξαγωγή, εξάγαν μάλλον πάνω από 1 δισεκατομμύρια δολάρια. Σήμερα που συζητάμε, οι επαρχίες αυτές ήταν 26 και πλησιάζουν τις 30. Μοίρασε δηλαδή, άπλωσε όπως λέτε και εσείς πολύ τον τραχανά μέσα στη χώρα του. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, εκτός από λεφτά. Σημαίνει και ψήφους. Γιατί νομίζετε ότι κάθεται εκεί 19 χρόνια? Τυχαία είναι. Εδώ λοιπόν όμως θα παρακάμψω ένα σωρό στοιχεία για την Αφρική. Και να σας πω το εξής. Όντας καλός επιχειρηματίας αλλά κακός πολιτικός ο Ερντογάν, κάκιστος και πολύ προβλέψιμος, όλο αυτό το θέμα της Αφρικής δεν το κάνει για κάποιο λόγο. Βλέπει, και δεν σας είπα τυχαία το πώς αισθάνονται κάποιοι που παίρνανε φυσικό αέριο από την Αγία Πετρούπολη και τώρα η ίδια εταιρεία τους το φέρνει από την Αφρική, από τον Bir Alah. Ή νομίζω ότι τυχαία δίνονται ονομασίες. Φανταστείτε εμείς εδώ γίνονται συζητήσεις γιατί να λέμε στην Ελλάδα το τάδε νοσοκομείο Παναγία. Τα βλέπετε στο Twitter, έτσι δεν είναι? Αλλά όταν παίρνουν και ζεσταίνονται από φυσικό αέριο από τον Bir Alah, δεν λέει κανένας τίποτα. Φανταστείτε εσείς το 9α, ας πούμε, αν βγει ποτέ εξόριξη από την Κρήτη, να το ονομάσουμε το οικόπεδο, ας το πούμε Παναγία. Ιησούς Χριστός. Το φαντάζεσαι αυτό το πράγμα? Και όμως αυτά στη γεωπολιτική τα βγάζουμε απ' έξω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αντί να τα συζητάμε, τα βγάζουμε απ' έξω. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε όλοι γιατί γίνονται αυτά. Εκεί που πάει όμως η δουλειά ο Ερντογάν είναι χρησιμοποιώντας την ισλαμική, ας το πούμε, δυναμική. Μπαίνει μέσα στα κράτη και το πρώτο πράγμα που επιδοτεί είδε τα σχολεία του, το μορφωτικό του επίπεδο, ώστε να πάρουν τη μόρφωση που αυτό θέλει. Και το δεύτερο πράγμα που επιδοτεί είναι οι μιναρέτες. Από μένα τα ακούνε οι διπλωμάτες? Ελπίζω όχι. Νομίζω ότι οι σοβαροί Έλληνες διπλωμάτες, οι οποίους έχουμε πάρα πολλούς, τα γνωρίζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όπως γνωρίζουν επίσης ότι 40 χρόνια υπάρχει ένα σχέδιο ανατροπής του ρωσικού, ας το πούμε, των ρωσικών πρωτοπαραγωγών πηγών που κατευθύνονται προς την Ευρώπη,
με, και αντικατάστασή τους με πλούτο που προέρχεται από την Αφρική. Και μιλάω για όλη την Αφρική τώρα. Δεν έχετε ιδέα που υπάρχει ρωσικός πλούτος σε LNG. Τώρα σε κάποιους πειράζει το LNG επειδή είναι, ξέρω εγώ, ρώσικο, αμερικάνικο, δεν ξέρω, καταριανό ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά δεν τους πειράζει που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω στα 30 έργα LNG στην Αφρική, σε όλα τα μήκη και πλάτη. Νότια, νότια, ανατολική, δυτικό κόλπο, τον κόλπο της Δυτικής Αφρικής, Βόρεια Αφρική, παντού, παντού. Και χρηματοδότης πειράζει που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα τελευταία με 80 εκατομμύρια ευρώ την Μοζαμβίκη, το στρατό της Μοζαμβίκης, να εξοπλιστεί με νέα όπλα για να εκαθαρίσει τους αντιπάλους και τον εμφύλιο που έχουν εκεί, γιατί πρέπει να τελειώνει τα έργα του LNG και των αγωγών. Έχουμε και αγωγούς από εκεί. Συγγνώμη, αυτά δεν πρέπει να τα πούμε. Τα βλέπουμε κάθε μέρα στην αγορά. Δεν πρέπει να τα συζητήσουμε. Έτσι, αξιπτήσει μια μέρα ο κόσμος και θα πει, κύριε, τώρα παίρνετε από την Αφρική. Μάλιστα. Ναι, αλλά εκεί έχετε την εντύπωση ότι θα σβήσουν οι εθνοφιλετικές συγκρούσεις. Αυτά όλα λοιπόν τα βλέπει ο Ερντογάν και τι έχει κάνει. Εκμεταλλευόμενος αυτό το πράγμα που φαινόταν από το 18, δηλαδή ότι θα ξέσπαγε ξανά μια κρίση στην Ουκρανία. Και θα ήταν χειρότερη αυτή τη φορά. Γιατί είχαμε και το σπυρί του 2014. Την επέμβαση, δηλαδή την προσάρτηση στην Κρυμαία και την επέμβαση της Ρωσίας στο Ντομπάς. Το έβλεπε. Τι έκανε δηλαδή στην ουσία. Στην ουσία αναβιώνει την ιδέα του Τραντ Σαχάρα. Ενός υπεραγωγού, ο οποίος θα διασυνδέσει όλα τα μήκη και πλάτη της Αφρικής με σκοπό να μεταφέρει πετρέλαιο, φυσικό αέριο στο μεγάλο καταναλωτή που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω βέβαια για πόσο καιρό θα είναι μεγάλος καταναλωτής, αλλά προχωράμε με καλή διάθεση. Αυτός λοιπόν ο αγωγός, όπως σας εξήγησα και την άλλη φορά, πριν 40 χρόνια να καταλήξει στο Μαρόκο. Δεν έγινε, λόγω πολέμων. Δεν πήγανε επενδυτές. Μετά είπαν πριν 30 χρόνια ότι θα πάει στην Αλγερία. Ξαναξέσπασε πόλεμος εκεί πέρα. Δεν πήγανε επενδυτές. Και αυτό το κυμνόμενο project ύψους 14 δισεκατομμυρίων, έρχεται ο Ερντογάν και τι λέει. Συμφωνώ με την ιδέα του Τραντ Σαχάραν. Τώρα έχω και την παρουσία μου σε όλες αυτές τις χώρες της Σαχάρας, με μια διαφορά, ότι όλος αυτός ο αγώνας θα έρχεται στη Λιβύη, επειδή μπορώ να τον ελέγξω εκεί, έχω στρατιωτική παρουσία, έχω ανθρώπους μαζί μου, έχω εγκαταστάσεις κτλ. Αλλά όμως αυτό το πράγμα πρέπει με κάποιο τρόπο πρώτα να αποθηκευτεί εκεί και δεύτερον να αξιοποιηθεί προωθούμενο, πουλούμενο, να γίνει και να καταστεί εμπορικό δηλαδή προς τις αγορές, κυρίως δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πότε, τώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο και το ρωσικό πετρέλαιο. Και ο Ερντογάν κάνει κάτι εξής απλό, τραγικό μεν, απλό. Δεν θέλει μόνο τα πετρέλαια της Ελλάδας, της Κύπρου, το φυσικό αέριο της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά θέλει και την διαχείριση της ΑΟΣ σε ό,τι αφορά την όδευση των αγωγών. Και αυτοί οι λομπίστες εδώ στην Ελλάδα που θέλουν να τσακίσουν τον East Med, δεν θέλουν να τσακίσουν τον East Med. Θέλουν να προωθήσουν την επέκταση του Trans-Sahara, δηλαδή τους αγωγούς, οι οποίοι θα μεταφέρουν τον ελεγχόμενο πλούτο από το σχέδιο Trans-Sahara που κρύβεται αριστοτεχνικά από πίσω ο Ερντογάν, σε όλες τους τις κινήσεις, με έναν αγωγό ο οποίος θα περάσει από τη Λιβύη, αλλά δεν θα κατευθύνεται στην Ευρώπη, θα κατευθύνεται στην Τουρκία. Αυτό είναι που εννοούν ότι θέλουμε οι Τούρκοι να γίνουμε επιχειρηματικό hub. Το τουρκολιβικό μνημόνιο, αυτό το παράνομο, το tabula rasa που το είχα γράψει τότε, αυτό το εντελώς πειρατικό και εξωφρενικό πράγμα, ήταν η προσπάθειά του να τους πει ότι ο αγωγός θα περάσει από εδώ, γιατί αυτά είναι δικά μου, δεν βλέπω ούτε νησιά ούτε τίποτα. Από εδώ θα περάσει ο αγωγός. Και είχε δύο εναλλακτικές. Η δεύτερη εναλλακτική του ήταν να μην περάσει μέσα από το τουρκολιβικό μνημόνιο που ορίζει αυτός ως όδευση του αγωγού, αλλά να περάσει από ανατολικά, από περιοχές που συνορεύουν με την Αίγυπτο και να ανεβεί βόρεια, κάθετα βόρεια προς την... Αν είχαμε τώρα, ας πούμε, τηλεόραση, θα σας τα έδειχνα. Να ανεβεί βόρεια προς την Τουρκία. Προς την Τουρκία. Ή, κατά τα πρότυπα υφιστάμενων αγωγών που διαχειρίζονται εταιρείες όπως η ΕΝΗ, από τη Λιβύη προς την Ιταλία, να ακολουθηθεί αυτή η όδευση. Προσέξτε όμως, για να μην κατηγορούμε την κυβέρνηση, καμιά φορά... Να ολοκληρώνεται όμως τώρα, κύριε Αδαλή, γιατί τυναχτήκαμε στον χρόνο. Πρέπει να τελειώνουμε εδώ. Τελειώνω, το τελειώνω. Τα τρία σχέδια που είχε,
το Plan B και το Plan C ακροτηριάστηκαν. Ακροτηριάστηκαν πώς? Με την ανακήρυξη της ΑΟΣ Ελλάδας-Ιταλίας. Τέλειωσε αυτό το κομμάτι για τον Ερντογάν. Όπως και αυτές οι πέντε κουκιδίτσες που είναι εκεί που είναι, ακροτηρίασαν το σχέδιο της Turkish Petroleum για το Plan B, δηλαδή τον αγωγό που θα πήγαινε από τα σύνορα Λιβύης και Αιγύπτου προς την Τουρκία. Και το έχει μείνει μόνο η αξιοποίηση του ενός σχεδίου που είναι η όδευση του αγωγού από το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Γι' αυτό έχει σκυλιάσει. Και να σας πω και κάτι, και κλείνω με αυτό. Αυτή η πύραυλη που εκτόξευσε 561 χιλιόμετρα, το 561, αν θα το δείτε, είναι ένα μήνυμα, αλλά οι παραλήπτες νομίζω ήταν λάθος. Δεν είναι μήνυμα ότι 561 χιλιόμετρα είναι η απόσταση από την Κωνσταντινούπολη προς την Αθήνα. Είναι η απόσταση από την Κωνσταντινούπολη στην Κόρινθο, όπου ξέρετε τι βρίσκονται εκεί. Νομίζω ότι είστε σαφείς. Θέλω να σας ευχαριστήσω και σήμερα, κύριε Αδαλή. Έχω πάρα πολλά μηνύματα. Έχω και αντιρρήσεις. Κάποιοι λένε ότι οι Γάλλοι έχουν βάλει πόδι στην Αφρική και ξεσηκώνουν και το Ιράν τώρα να τα βρει. Θα τα πούμε όμως. Όλοι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Όλοι έχουν πόδι στην Αφρική. Το έχω γράψει, το έχω παραδεχθεί. Αυτό που μας αφορά στη συγκεκριμένη ανάλυση είναι οι ξεχασμένες πετρελαιοπηγές, τις οποίες πολλοί αμφισβήτησαν το Ερντογάν στη Λιβύη, και τα σχέδια τα οποία κάνει και για πετρέλαιο και για φυσικό αέριο με συγκεκριμένες εταιρείες με βάση το όραμα του για τον Τρανσαχάρα. Αυτό πρέπει να δούμε. Τα υπόλοιπα τα ξέρουμε, τα έχουμε συζητήσει για την Total και για την BP, για όλους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αδαλή. Πριν κλείσουμε να πω ότι το εξαυθοριούχο θείο που είναι στις ψύχτρες των ελίκων σαν αιμογεννήτρες είναι 6 φορές πιο επιβλαβές από το διοξίδιο του άνθρακα, και επίσης ότι για τις σπάνιες γεές οι οποίες χρησιμοποιούν το υλικό για τα καθαρής τεχνολογίας οχήματα και όχι μόνο, να πούμε ότι οι σπάνιες γεές έρχονται στην επιφάνεια με διάλυση πετρωμάτων που γίνεται με βασιλικό νερό, υδροχλωρικό οξύ και θυϊκό οξύ. Για κάθε 650 κιλά λοιπόν σπάνιων γεών απελευθερώνονται 12 κυβικά από υδροχλωρικό οξύ και θεϊκό οξύ. Στη Μογγολία μόνο το 18 έχασαν τη ζωή τους 3.786 εργάτες. Αυτή είναι η άλλη όψη του πράσινου τεχνολογικά οχήματος. Για να ξέρουμε και τι λέμε σε ορισμένες περιπτώσεις. Δεν είναι μόνο η μία εικόνα, είναι και η εικόνα που αφήνει πίσω σε άλλα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Αδαλή. Εγώ σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας και την τιμητική πρόσκληση. Νομίζω ότι είπαμε πολλά σήμερα, αλλά αφήσαμε και πολλά. Έχετε δίκιο. Εδώ είμαστε για να το συνεχίσουμε.